μετά τις 4 ξημερώματα, ώρα Γαλλίας, όταν οι κάτοικοι του προαστίου Σαντενί στο Παρίσι ξύπνησαν από τους ήχους πυροβολισμών και εκρήξεων. Sont haut chez moi et les policiers ils ont fermé la porte pour que je puisse pas sortir. Ils nous ont dit de rester allongé par terre et il faut pas bouger, il faut éteindre toutes les lumières et c'est ça ce que j'ai fait et je me suis caché, j'ai essayé d'y aller aux toilettes mais puisqu'il y avait des explosions j'entendais le toit des toilettes qui allait exploser et je suis sorti des toilettes. Οι κάτοικοι με τα κινητά τους άρχισαν να τραβούν τον ήχο και την εικόνα της μάχης αστυνομικών και τρομοκρατών. Πάνωπλοι αστυνομικοί της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας έβαλαν στο στόχαστρό τους διαμέρισμα για το οποίο ήταν βέβαιο ότι κρύβονταν οι προερχόμενοι από το Βέλγιο υπεύθυνοι των τρομοκρατικών επιθέσεων της προηγούμενης Παρασκευής στην καρδιά της γαλλικής πρωτεύουσας. Ακόμη και ο θεωρούμενος ως εγκέφαλος των επιθέσεων Αμπντέλ Χαμίντ Αμπαούτ. Ο ιδιοκτήτης διαμερίσματος, ο οποίος συνελήφθη στη συνέχεια από τους αστυνομικούς, κάνει λόγο για προσωρινή φιλοξενία κάποιων γνωστών του. I was asked to let two people stay at my flat for 3 days and I just helped out. I didn't know where they came from. I didn't know they were Belgian. Το προάστιο Σεντενί δεν είναι μακριά από το Stade de France και τα άλλα σημεία που χτυπήθηκαν από τους τρομοκράτες. Το Le Carillon, τη μικρή Καμπότζη, τον Bataclan και την Belle Equipe. Οι αστυνομικοί βρέθηκαν αντιμέτωποι με τα πυρά των τρομοκρατών. Μια γυναίκα ξαδέλφη του αρχιτρομοκράτη Αμπντέλ Χαμίντ Αμπαούτ, αφού πυροβόλησε εναντίον τους, πυροδότησε τα εκρηκτικά και ανατινάχθηκε. Par la téléphonie et les surveillances et les témoignages des éléments qui pouvaient laisser penser que le nommé Abaoud était susceptible de se trouver dans un appartement conspiratif à Saint-Denis. Στο σημείο έσπευσαν και στρατιωτικές ενισχύσεις. Η ανταλλαγή των πυρών κράτησε μία ώρα. Τουλάχιστον 5 αστυνομικοί τραυματίστηκαν, ευτυχώς ελαφρά. Ένας μεταφέρθηκε κουτσένοντας, υποβασταζόμενος από συναδέλφους του. Ανάμεσα στα θύματα και ένας αστυνομικός σκύλος, η Ντίζελ 7 ετών. Το σκυλί όρμησε πρώτο μέσα στο διαμέρισμα και η αυτοθυσία του έγινε παγκόσμιο hashtag στο Twitter. Ανάμεσα στους 7 συλληφθέντες ήταν και ένας ημίγυμνος άντρας που τον βλέπουμε εδώ να τον οδηγούν οι αστυνομικοί για ανάκριση. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι τρομοκράτες ετοιμάζονταν να χτυπήσουν το επιχειρηματικό κέντρο του Παρισιού, La Défense. Μετά από 7 ώρες, ο Γάλλος Υπουργός Εσωτερικών και ο Εισαγγελέας ανακοίνωσαν τον τερματισμό της επιχείρησης. Ο πόλεμος όμως τζιχαντιστών αστυνομικών στους δρόμους των γαλλικών πόλεων μόλις ξεκίνησε.